σήκωσαν το βυθό για να φέρουν στην επιφάνεια τα τεκμήρια της ασυνειδησίας όσων μετέτρεψαν σε χωματερή το ενετικό λιμάνι των Χανίων. Δίτες και εθελοντές ανέλαβαν να αλλάξουν ριζικά την εικόνα, παραδίδοντας το ενετικό λιμάνι σε άψογη κατάσταση στους πολίτες και τους επισκέπτες των Χανίων, με πρωτοβουλία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Λιμενικού Σώματος. Μπορεί η εικόνα του βυθού να ήταν απογοητευτική, όμως είναι θετική και αισιόδοξη η κίνηση και η δράση που γίνεται σήμερα. Είναι εντυπωσιακό. Πραγματικά έχουν μέχρι στιγμής ανασυρθεί πολλές μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων. Τόνοι απορριμμάτων από ελαστικά, σίδερα, μπαταρίες, γυάλινα μπουκάλια και κάθε είδους αντικείμενα εντοπίστηκαν από τους δίτες και ανασύρθηκαν από τους εθελοντές. Πολλά λάστιχα. Δηλαδή, άμα θέλετε να προστατεύσετε τα σκάφη, καλό είναι να μην βάζουμε τέτοια λάστιχα. Υπάρχουν ειδικά πράγματα, θα ήταν πολύ καλύτερα. Κατάφεραν να ανασύρουν, από ό,τι μπορούμε να δούμε, πραγματικά δεκάδες τόνους από σκουπίδια, δεκάδες τόνους από αντικείμενα που είτε ασυνείδητοι, είτε λόγω καθημερινής λειτουργίας βρέθηκαν στο βυθό, και έτσι να έχουμε από σήμερα ένα πιο καθαρό λιμάνι, ένα λιμάνι το οποίο είναι ακόμα πιο έτοιμο να υποδεχτεί τον κόσμο. Στη γιγαντιαία επιχείρηση συμμετείχαν και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνέδραμαν την επίπονη προσπάθεια που έκαναν οι δίτες ώστε να εντοπίσουν τα σκουπίδια παρά την περιορισμένη ορατότητα και να τα ανασύρουν στην επιφάνεια. Η υπηρεσία η δική μας έχει οργανώσει και δώσει οδηγίες στο θέμα της ασφάλειας, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλη αυτή η προσπάθεια ανάστασης των απορριμμάτων από το βυθό ενέχει κινδύνους. Έχουν ληφθεί όλα λοιπόν τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει μέσα στο νερό είναι κάτοχοι πτυχίων διτών. Η ομαδική δουλειά και η συνεργασία έφερε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, καθώς ο όγκος των σκουπιδιών που μόλυναν τη θάλασσα ήταν πραγματικά τεράστιος. Είναι ένα μέρος το οποίο διαφημίζεται στα πέρατα του κόσμου και πρέπει να το διατηρούμε καθαρό. Τη βοήθεια των πολιτών για να παραμείνει καθαρό το σύμβολο των Χανίων ζήτησε ο δήμαρχος της πόλης, ο οποίος αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης του ενετικού λιμανιού με φόντο την τουριστική περίοδο που ξεκινά. Με τις προσπάθειες καθαρισμού είναι και οι προσπάθειες για έργα παρέμβασης σε όλο το χώρο ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου, τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν σταδιακά να γίνονται πράξη, οδηγώντας το λιμάνι σε μια καλύτερη και λειτουργικά αλλά και αισθητικά εικόνα.